Ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού χαρακτήρισε την Κρήτη η Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Έλενα Κουντούρα, η οποία βρέθηκε στα χανιά στο πλαίσιο πανελλαδικής περιοδίας της. Στο περιθώριο επαφών της με τουριστικούς παράγοντες και μιλώντας στην Κρήτη TV ανέπτυξε τις παρεμβάσεις τη σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια τεράστια ανάπτυξη λόγω του ότι εφαρμόσαμε μια τουριστική στρατηγική η οποία είχε αρχή μέση και τέλος και καταφέραμε καταρχήν να φέρουμε περισσότερους τουρίστες, πάρα πολλές αφήξεις, ρεκόρ και στα έσοδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και φυσικά στην Κρήτη. Η πρώην Υπουργό Τουρισμού τόνισε ότι μεγάλο στίχημα παραμένει η στρατηγική ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και η ένταξη ή η αναβαθμιση περιοχών που βρίσκονται στο χάρτη με τι δημοφιλέστερε. Ταυτόχρονα μίλησε για σύνδεση των υποδομών με την τουριστική βιομηχανία. Είναι καταρχήν το τουριστικό χωροταξικό και μετά είναι οι υποδομέ που αφορούν έργα, κατασκευαστικά, δρόμου αποχετεύσεις, βιολογικούς καθαρισμούς, το τι γίνεται με τα σκουπίδια, αφαλάτωση του νερού και φυσικά αυτό ήταν το επόμενο κομμάτι που θα έπρεπε αυτά τα χρόνια της πανδημίας θεωρώ να τα έχουμε αξιοποιήσει. Η Έλενα Κουντουρά έκανε λόγο για την ανάγκη η χώρα μας να αναπτύξει ταυτόχρονα με τον τουρισμό και τις υποδομές της. Είχαμε καταφέρει να κάνουμε την Ελλάδα παγκόσμιο προορισμό. Ήταν μέσα στους 10 πιο καθιερωμένους και πιο δημοφιλείς παγκόσμιους προορισμούς και είχε πολύ μεγάλες, ε, ε, να το πω, ε, επιρροές πλέον εκεί που περνόντουσαν οι αποφάσεις, γιατί τη βάλαμε μέσα στο εκτελεστικό συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Η Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι ο κορμό τη ευρωπαϊκή βιώσιμη τουριστική πολιτική και εκτίμησε ότι υπάρχει οδικός χάρτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.